Καταρχήν πρέπει να δούμε λίγο την πραγματική εικόνα κάτω από αυτό τον τίτλο που παρουσιάζει ως κυβέρνηση, την πρόταση δηλαδή του οδικού χάρτη εξόδου από το μνημόνιο. Εδώ θα πρέπει να απαντηθούν ορισμένα ερωτήματα. Εάν πράγματι λοιπόν η κυβέρνηση εννοεί αυτό που λέει, ποιους νόμους από τις εκατοντάδες εφαρμοστικούς μνημονιακούς νόμους των προηγούμενων ετών σκοπεύει να καταργήσει? Δεύτερον, όταν είσαι σε μια πορεία εξόδου από το μνημόνιο, δέχεσαι μια συζήτηση με την Τρόικα που σου βάζει προαπαιτούμενα για νέα μνημονιακά μέτρα? Υπάρχει νόμος για ομαδικές απολύσεις που συζητιέται? Υπάρχει. Υπάρχει νόμος ο οποίος μιλάει για τα εργασιακά ζητήματα και προωθεί το lockout? Υπάρχει. Υπάρχει κατεύθυνση να πάμε στην ελάχιστη εγγυημένη σύνταξη των 360 ευρώ, το οποίο μεταφράζεται σε περαιτέρω μειώσεις των βασικών συντάξεων? Υπάρχει νόμος για κατάργηση των τριετιών στις αναπροσαρμογές των συντάξεων? Υπάρχουν όλα αυτά. Αυτά είναι προαπαιτούμενα, μνημονιακά. Πώς γίνεται λοιπόν τη στιγμή που λες ότι φεύγω να προτίθεσαι, να ψηφίζεις, να συζητάς πράγματα τα οποία βαθαίνουν, εμπεδώνουν το καθεστώς του μνημονίου? Ένα και στο χέρι. Χρέος. Διεκδικείς από τους δανειστές τη στιγμή που υποτίθεται ότι θα πας να διαπραγματευτείς πιστοποιητικό βιωσιμότητας του χρέους? Πρέπει προηγούμενα να απαντήσεις. Είναι το ελληνικό χρέος στο μέγεθος που υπάρχει σήμερα βιώσιμο? Υπάρχει προηγούμενο διεθνές παράδειγμα? Όχι, λένε, βιώσιμο. Όχι, δεν το λέει η κυβέρνηση. Δεν το έχω ακούσει η κυβέρνηση. Γι' αυτό πάει. Ο κύριος για να κάνει τι? Για να κάνει τι? Συζητάει. Για την επιμήκυση, τη μείωση του επιτοκίου. Ποιοι είναι οι στόχοι της κυβέρνησης? Δεν υπάρχουν δεδηλωμένοι στόχοι. Άρα λοιπόν υποτίθεται ότι προσέρχεται σε μία συζήτηση χωρίς να ξέρουμε ποιο είναι το σχέδιό του. Διότι αν τελικά πιστέψουμε ότι είναι βιώσιμο το χρέος, τότε τι πάνε να διαπραγματευτείς? Κάτι το οποίο είναι βιώσιμο από μόνο του? Υπάρχει το δεύτερο θέμα που πιάσαμε πριν, που είναι η πρόταση εμπιστοσύνης και η σταθερότητα της κυβέρνησης. Αυτή δεν είναι. Εδώ μια απάντηση. Αυτή δεν είναι σταθερότητα. Και στις προτάσεις που έχουν ακουστεί μέσα στη Βουλή και από ανεξάρτητους βουλευτές, αλλά όχι μόνο. Συνδέεται με αυτό το θέμα. Ναι, επειδή συνδέεται με αυτό το θέμα. Τώρα, κυβέρνηση ειδικού σκοπού, Νέα Δημοκρατία, εκεί θα πήγαινα τώρα. Γιατί νομίζω ότι είναι άρρηκτα δεμένο. Ναι. Αυτή η πρόταση λοιπόν, που υποτίθεται θα εξασφαλίσει έτσι μια νέα σταθερότητα, εγώ βλέπω μια εικόνα θρηματισμού. Με πιο μεγάλη την εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται δηλαδή από την κατάσταση του ενός εταίρου, του Πασόκ. Αλλά από εκεί και έπειτα να βλέπετε και από τους υπόλοιπους, ακριβώς μέσω της πρότασης για μια νέα κυβέρνηση, ουσιαστικά τι εμπιστοσύνη είναι αυτή που η κυρία Μπακογιάννη, που ο κύριος Βλάχος, που διάφοροι άλλα πρωτοκλασσάτα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, λένε ο κύριος Λικούδης εκτός, λένε παιδιά, κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Άρα δηλαδή, μήπως τελικά πέρα από αυτό που αναπτύσσουν ως πρόταση, μήπως στέλνουν ένα μήνυμα και στον κύριο Σαμαρά? Μήπως πρώτα και κύριε απευθύνεται στον κύριο Σαμαρά αυτή η κυβέρνηση ειδικού σκοπού? Μήπως είναι μια επανάληψη της υπόθεσης της Παπανδρέου που κατέληξε στον Παπαδήμο? Αμφισβήτηση της Παπανδρέου που κατέληξε στον Παπαδήμο. Για να συνεχιστεί όμως η ίδια πολιτική, εμάς δεν μας αφορούν αυτά τα σενάρια. Εσάς δεν σας αφορά? Δεν μας αφορούν. Εμείς αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι ο τόπος έχει ανάγκη από μια ισχυρή κυβέρνηση που θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας και θα μας βγάλει από το μνημόνιο και από την κρίση. Κατά συνέπεια, δεν ψάχνουμε άλλους τρόπους για να συνεχιστεί η ίδια πολιτική. Μάλιστα. Αυτό το κάνουν αυτοί οι οποίοι αισθάνονται υπεύθυνοι και καλά κάνουν υπεύθυνοι, μακάρι να έχουν συνειδητοποιήσει τις ευθύνες τους που οδηγήσαν μέχρι εδώ τη χώρα και οι οποίοι, καλώς ή κακώς, όσο και να προσπαθούν να διαχύσουν τις ευθύνες, δεν μια διακοπή στο σημείο αυτό, κύριε Αγγελάκη. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Υπάρχει και για το θέμα των προτάσεων που είπαμε.